Πάγγισε απόσταση, αντισηπτικά σε πρώτο πλάνο και καταναλωτές στηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή η εικόνα καταγράφηκε στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου. Τι να κάνουμε. Μπορείς να μην ψωνίσεις, παιδί μου. Να είναι καλά ο κόσμος, ο λιγοστός κατεβαίνει. Η κίνηση έχει μειωθεί κατακόρυφα με τους καταναλωτές να κάνουν καταδρομικές επισκέψεις, προσπαθώντας να μείνουν το λιγότερο δυνατό στο χώρο της λαϊκής. Αυτή την ιστορία ο κόσμος έρχεται και φεύγει. Παίρνει δύο πράγματα και φεύγει. Και αυτά με δυσκολία. Πάντως, οι τιμές στις λαϊκές αγορές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό πως μια νοικοκυρά μπορεί με λίγα ευρώ να ψωνίσει όλα τα απαραίτητα φρούτα και λαχανικά της εβδομάδας. Βέβαια, χαμηλώνουμε τις τιμές προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω, γιατί άμα ήταν ο κόσμος ήρεξες. Τώρα κοιτάζει το πιο χαμηλή τιμή. Αυτή είναι η διαφορά. Χαρακτηριστικά στη λαϊκή αγορά της Αλικαρνασσού, οι καταναλωτές έβρισκαν κατά μέσο όρο ντομάτες από 80 λεπτά του ευρώ, αγκουράκια από 50 λεπτά, πατάτες από 50 λεπτά, κολοκυθάκια από 1 ευρώ. Μπατζάρια από 1,5 ευρώ, πορτοκάλια από 60 λεπτά του ευρώ, μανταρίνια από 70 λεπτά και μήλα από 1,5 ευρώ. Νομίζω ότι είναι οι τιμές καλές, είναι λογικές τιμές, ο κόσμος να έχει όρεξη και την υγεία του να ψωνίσει. Εμάς είναι σταθερές, άμα σταματήσουν οι λαϊκές θα ανέβουν οι τιμές. Στο μεταξύ χρυσές δουλειές κάνουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών, με τους καταναλωτές να τα αγοράζουν εξαιτίας της υψηλής διατροφικής τους αξίας. Εσπεριδοειδή ζητιούνται πάρα πολύ. Για το λίγο κόσμο που έρχεται, η κατανάλωση είναι σεβαστή. Τα πορτοκάλια. Γιατί τώρα λόγω του ιού θέλει βιταμίνες. Συνέχεια.